κάλεσμα στους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού και των τουριστικών επαγγελμάτων να οργανωθεί στο Σωματείο Επισιτισμού και όλοι μαζί οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν κεκτημένα αλλά και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Απίφθηναν εκ μέρους του Σωματείου η πρόεδρος Ανδριάννα Λεφτάκη και το μέλος Δημήτρης Ρωσιλοβέλης. Αφορμή η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Σωματείου που θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου. Με την κυρία Λεφτάκη αλλά και τον κύριο Ρωσιλοβέλη να αναφέρονται σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν είτε οι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις είτε οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό. Το Σωματείο Επισιτισμού και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ομοίου Ανίνων το επόμενο διάστημα προχωράει στις αρχιερεσίες του. Στις 26 Μάρτη έχουμε την εκλογοαπολογιστική μας συνέλευση. Και καλούμε τους συναδέλφους μας από τον επισιτισμό και τα ξενοδοχεία να παρευρεθούν. Είναι τόσο τα προβλήματα που κυριαρχούν στον κλάδο μας, που δεν υπάρχει άλλος δρόμος και τρόπος από το να βρεθούμε, από το να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε και να οργανώσουμε τη δική μας απάντηση. Ένα από τα πολλά που συμβαίνουν, που και αν θέλετε αναδεικνύει και καταγγέλει το σωματείο μας, είναι η απόλυση μιας συναδέλφου μας καμαριέρας που δούλευε για 15 χρόνια. Με το πρόσχημα ότι δεν θα έχει δουλειά τον Ιούνιο, γιατί της έκανε και προειδοποιητική απόλυση για να έχει μισή αποζημίωση. Όσο λοιπόν υπομονή και να κάνουμε, αποδεικνύεται συνάδελφοι ότι δεν αποτελεί λύση. Ο μόνος δρόμος για μας και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι είναι η οργάνωση στο σωματείο και να μην είναι κανένας μόνος του. Καταγγέλουμε λοιπόν αυτό το γεγονός και σε επόμενο διάστημα το σωματείο μας θα προβεί σε κινητοποιήσεις αν ο εργοδότης φυσικά δεν κάνει πίσω. Καλούμε λοιπόν και τον υπόλοιπο κλάδο και τους υπόλοιπους συναδέλφους μας να δείξει την αλληλεγγύη του, γιατί είναι πράγματα που αφορούν όλους μας. Είναι όσο καλά και αν θεωρούμε ότι στη δικιά μας πόρτα δεν έχουν φτάσει, αύριο μεθαύριο θα έρθουν και σε εμάς. Δεν είναι όμως μόνο όλα αυτά που προαναφέρθηκαν. Έχουμε πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα στον κλάδο. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ατυχήματα με συναδέλφους διανομής και όχι μόνο. Συνάδελφοι που κυριολεκτικά πήγαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν σπίτι τους. Είναι φανερό τέλος πάντων ότι όλα αυτά γίνονται εν καιρό ανάπτυξης και ότι η ανάπτυξη αυτή δεν είναι συνδεδεμένη με την καλυτέρευση των συνθήκων δουλειά στον κλάδο, αλλά είναι συνδεδεμένη με την κερδοφορία των εργοδοτών. Γι' αυτό και μόνο γι' αυτό οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν, τα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας τόσο των διανομέων όσο και των υπόλοιπων ειδικοτήτων στον κλάδο έχουν γίνει όνειρο θερινής νυχτός, με θανατηφόρα σε πολλές περιπτώσεις αποτελέσματα. Η εγκύκλωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο που σχετίζεται με τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας είναι καθαρή κοροϊδία για εμάς, διότι δεν εφαρμόζεται καθολικά και όπου εφαρμόζεται, εφαρμόζεται με αστερίσκους και ελλείψεις. Έχει ευθύνες δηλαδή για όλη αυτή την κατάσταση και η κυβέρνηση. Παρά τις όποιες ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις εντοπίζει κανείς στον αναπόσταση στους χώρους δουλειάς, στον επισιτισμό, η επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά είναι ενιαία και ενιαία πρέπει να είναι και η απάντησή μας. Καλούμε λοιπόν γι' αυτό κάθε συνάδελφο να οργανωθεί στο σωματείο για να παλέψουμε για πλήρη και σταθερή εργασία για όλους, να καταργηθούν τώρα όλες οι μορφές ελαστικής απασχόλησης, να γίνει η κλαδική σύμβαση συλλογικής εργασίας στον επισιτισμό υποχρεωτική με επαναφορά όλων των απολειών σε μισθούς και δικαιώματα, μηχανάκια, εξοπλισμός, συντήρηση και έξοδα μετακίνησης να παρέχονται από την επιχείρηση, ένταξη των διανομέων και επαναφορά στις υπόλοιπες ειδικότητες του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, κανένας διανομέας έξω με αντίξωες και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και προστασίας και ασφάλειας. Καλούμε από την πλευρά μας κάθε συνάδελφο να οργανωθεί στο Σωματείο Επισιτισμού Τουρισμού, να μην μείνει κανένας μόνος του, η δύναμη είναι στην οργάνωσή μας. Τον καλούμε στην συνέλευση που θα γίνει στις 26 του μήνα, να διεκδικήσουμε μαζί τη ζωή που μας αξίζει.